Γεια σας παιδιά, τραγωνά μας εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο έχουμε για άλλη μια φορά FIFA 23 και καλή Ανάσταση, Χριστός Ανέστη. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Αυτή τη στιγμή το Market έχει γεμίσει με απίστευτες κάρτες. Και γιατί να μην τις δοκιμάσεις? Για να το κάνεις αυτό, πήγαινε στην περιγραφή και πάρε το πρώτο link, το οποίο σου οδηγεί στο fifacoins.com, το site με τα φθηνότερα και πιο αξιόπιστα coin, και αγόρασε ό,τι χρειάζεσαι με τον κωδικό DRST για 5% off. Λοιπόν, αυτό που θέλω γενικά είναι. Έτσι, αφού είμαστε γιορτινές μέρες και ό,τι κουμπρό σήμερα, εκτός από το ότι είπα ευχές, οπότε πρέπει να πείτε κι εσείς. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι, που ξέρω πως δεν θα γίνει επειδή βαριέστε που ζείτε και δεν είστε fans, είστε haters οι περισσότεροι που βλέπετε τα βίντεο, ναι. Ναι, δεν είμαι λίγο καλά επειδή είναι, ξέρετε λίγο πως είναι η μέρα. Αλλά το θέμα είναι, αναρωτιέμαι, μπορούμε απλά να πάμε όλοι και να γράψουμε ευχές στα comments? Δεν λέω να μην γράψει τίποτα άλλο, μα θέλετε γράψει και κάτι άλλο. Αυτό που λέω είναι, θα μπορούσαν όλα τα κόμματα σε φάση Χριστός Ανέστη και από κάτω για άλλα να του λένε αληθώς ο Κύριος, αληθώς Ανέστη, ό,τι λέμε δηλαδή. Είναι αυτό δυνατόν? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Μάλλον όχι. Okay. Και δεν θα σας κατηγορήσω, άμα δεν θέλετε να το κάνουμε. Αλλά πιστεύω θα έχει λίγο φάση. Τέλος πάντων, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ο Λεωνάρντο Μπονούτσι. 2-4. Το 4 Wingfoot είναι μια χαρά, αλλά του είναι άχρηστο. 2 skill move επίσης, δεν μας πολύ νοιάζει, αλλά είναι πολύ άθλιο. Medium high, μια χαρά. 6'3", μια χαρά. Μετά, CB, okay, τι παραπάνω θες, ίσως καμιά άλλη θεσούλα για να κάνεις καλύτερα link. Juventus, ναι, δεν έχει και τα καλύτερα link, να είμαστε ειλικρινείς. Σερία έχει πολύ ωραία link και η Ιταλία έχει αρκετά καλά link. Οπότε μια χαρά είμαστε γενικά από εδώ. Μετά έχει καλό pace, το shooting βλέπετε. Το passing καλό, εντάξει. Το dribbling καλό, εντάξει. Το defending είναι πάρα πολύ καλό, πραγματικά πάρα πολύ καλό. Και το ίδιο ισχύει και για το physical, που λίγο το stamina λείπει. Και έχει power free kick, solid player και power header. Μία πανέμορφη καρτούλα. Μία usable καρτούλα, που πιστεύω είναι Maldini, ας πούμε, junior. 84 και 86 μάλλον τα αξίζει. Και είναι flashback φυσικά, γι' αυτό έχει καλή κάρτα, γιατί άμα ήταν η κανονική του κάρτα, ναι, δεν θα ήταν ούτε καν κοντά στο τόσο. Έστω και special να το βγάζαν πέρα από flashback, δεν νομίζω να μπορούσαν να την παρατραβήξουν τόσο με το πως παίζει, αν παίζει καν. Που, ναι, δεν νομίζω να πολύ παίζει, παρότι δεν βλέπω Juventus, καθόλου όμως δεν βλέπω Juventus. Αυτό τι είναι τώρα? 87 plus FIFA World Cup or Fantasy Foot Hero Player Pick. Ας ανοίξουμε λίγο το Footwin για να δούμε λίγο άμα αυτό είναι καινούριο ή όχι, γιατί φυσικά δεν μπορώ να το μάθω μόνο από το FIFA το ίδιο το game, και γι' αυτό έχουμε το Footbinaki να μας βοηθάει. Leonardo Bonucci είναι καινούριος και αυτό το 87 Plus είναι επίσης καινούριο, οπότε θα το κοιτάξουμε. Πάμε λοιπόν να το κοιτάξουμε. Αυτό τι είναι δεν έχω ιδέα, δεν είναι τόσο ωραίο. Κάτι έχει μπει στο μάτι μου και μου τα έχει σπάσει λίγο. 86 και 87 και τι δίνει? FIFA World Cup Fantasy Foot Hero 87 Plus. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Η World Cup Hero η 87 Plus, από ό,τι θυμάμαι, δεν είναι τόσο καλή. Να είμαι ειλικρινής. Οπότε ίσως όχι το go to πραγματάκι. Πού είναι αυτό, πού είναι αυτό, δεν το βλέπω, Foot Heroes. Είχαμε και άλλες ειδοποιήσεις, γκολ έβαλε ο Griezmann με την Αλμέρια, δεν ξέρω αν το βάλε τώρα ή ήρθε από παραπροχτές, ξέρω εγώ, η ειδοποίηση. Παλικάρια, πού είναι η World Cup Hero, νάτι εδώ πέρα. Οπότε 87 plus και μετά έχουμε και τους Fantasy Foot Heroes. Ο Ρικάρντο, α πούμε, είναι η DL και ο Κέχλερ, Κόχλερ, όπως έστω λες. Κατεβαίνουμε κι άλλο, εδώ και έχει ψηλό είναι L. Τώρα μην με κατηγορήσετε αν κάποιοι από αυτούς είναι SBC. Ναι, ok, αρκετά καλή, decent επιλογές θα έλεγα. Και η Fantasy Foot ξέρω πως έχει κάποια από τα πιο τρελά πράγματα που έχουμε δει. Πού είναι τώρα η Fantasy Foot? Fantasy Foot, Fantasy Foot, Fantasy Foot. Παλικάρι, Fantasy Foot Heroes, να είμαστε. Αυτό το αποθυμάμαι έχει ακραίους heroes. Ναι, έχει πολύ ακραίο πράγμα. Λίγο ο Γκόμεζ εκεί και ο Μάρκες και ο Κόιτ λόγω των Link. Και ο Αλζαμπέρ, παρότι είναι καλή κάρτα, μάλλον δεν είναι αυτό που θες. Ο Ρίκεν σίγουρα δεν είναι αυτό που θες, ούτε ο Κράουτς.
και ίσως και ο Park Ji-sung δεν είναι, αλλά έχει καλές επιλογές. One out of three, ναι. Κάτσε να το δούμε εδώ πέρα. Ναι, one out of three. Πιστεύω είναι worth 86-87 squad. Είναι λίγο ακριβό, αλλά με το τι μπορεί να βάλει. Με να βάλει. Τι μπορεί να βγάλει, πιστεύω ότι αξίζει. Μην περιμένει βέβαια και το κάτι το τρελό. Τώρα κάποιο μου είπε ότι η version από εδώ πέρα είναι Trophy Titan. Αυτό που είπα, γιατί έχει ο Lampard 2 από τι κανονικέ του κάρτε. Και είναι από εδώ. Για να πω την αλήθεια, νομίζω ότι αυτό είναι ηλίθιο. Η μόνη λογική που έχει αυτό είναι ότι θέλω να τον κάνουν λίγο χειρότερο από την base κάρτα. Δηλαδή, είναι η base κανονική και είναι δίπλα η base trophy icon. Όλα τα αυτά είναι ίδια. Αλλά κάτι μου λέει ότι σίγουρα, άμα τους έχεις και τους δύο, θα παίζουν διαφορετικά in game. Αυτό που μου το λέει αυτό μέσα στην ψυχούλα μου είναι ότι είναι κάτι που έβγαλε η EA Sports δωρεάν. Απλά εγώ το πιστεύω αυτό. Δεν χρειάζεται να το πιστεύετε κι εσείς. Δεν χρειάζεται να με ακούσετε. Το μόνο που έχω να πω είναι προσέξτε λίγο με αυτά που είναι free. Το έχουμε πει πολλές φορές. Το λένε και οι γονείς, τα μικρά παιδάκια. Μην παίρνεις πράγματα από ξένους. Η EA δεν μπορεί να είναι πιο ξένη από όσο είναι ήδη. Δηλαδή, οι πάντες είναι στο Vancouver. Άστα να πάνε εκεί πέρα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να κάνουν προπαγάνδα για το τι γίνεται στην Ανατολή. Δεν ξέρω γιατί βάζω πολιτική σιγά σιγά στα βίντεό μου, αλλά ναι. Και okay. Να βγάλουν λεφτά. Γιατί νομίζω το βλέπετε. Δηλαδή, άμα δούμε εδώ ότι υπάρχει, είναι κυρίως προς τα εκεί τραβηγμένο. Τώρα, μπορεί κάποιος να μου πει γιατί δεν κάνεις το 87+. Ναι, είμαι ειλικρινής. Ο λόγος που δεν κάνω το 87+ είναι ότι πιθανότατα δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά για να δούμε εδώ πέρα τι τραβάει το club. By the way, όπως βλέπετε, αποφάσισε να φτιάξει το FIFA. Σήμερα που δεν το χρειάζομαι, κυριολεκτικά δεν το χρειάζομαι. Και μπορώ να δώσω Benzema Ronaldo. Πάμε εδώ. Μια 87 άρα νομίζω ότι βγάζω άνετα. Ναι, 86 άρα δεν βγαίνει με τίποτα. Και με την 87 θα δυσκολευτώ πάρα πολύ επειδή δεν έχω 83 άρα. Γενικά κάτι που λέω πολύ συχνά, δεν ξέρω αν το έχω πει εδώ και καιρό επειδή δεν κάνω πολλά SBC. Το πιο σημαντικό φόντερ από όλα είναι οι 84 με του 83 άρα. Δηλαδή πες ότι έχει 90. Οκ, okay, καλό φοντεράκι, μια χαρά είσαι. Το θέμα ποιο είναι? Τι να τον κάνεις? Πρέπει να το στηρίξεις με κάτι. Και αυτό το κάτι θα είναι 83 με 84. Άρα εκεί πέρα είναι το μεγαλύτερο βάρος. Όπως ένα σπίτι, τα στηρίγματα. Δεν μπορώ να σκεφτώ καθόλου σήμερα και που μιλούσα με πόσο κόσμο μιλούσα. Απλά ήμουν σε μια φάση. Ναι, πώς λέγεται το ένα πράγμα, πώς λέγεται το άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, τα θεμέλια. Το θυμήθηκα, μην αγχώνεστε. Τα θεμέλια του σπιτιού είναι τα πιο σημαντικά, οπότε και τα θεμέλια του SBC είναι τα πιο σημαντικά. Άρα να κοιτάτε προς τα εκεί. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο να δείξω. Άμα σας ενδιαφέρει να δείτε κάτι παραπάνω content από εμένα, το δεύτερο κανάλι βρίσκεται στην περιγραφή, οπότε μπορείτε να πάτε να δείτε βίντεο. Ανεβάζω βίντεο με πειράματα στο Career Mode και ανέβασα και ένα για NBA πείραμα, το οποίο δεν πήγε καθόλου καλά, αλλά το περίμενα, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Ήθελα να δοκιμάσω κάτι το διαφορετικό, το δοκίμασα, εντάξει είμαστε, δεν το ξαναδοκιμάσω μάλλον. Ή βασικά, μάλλον το ξαναδοκιμάσω γιατί δεν έχω κάτι άλλο να κάνω εδώ που τα λέμε. Αλλά ναι, αν σε ενδιαφέρει, εκεί βρίσκεται στην περιγραφή, μαζί με το Discord server μου, επίσης αν μας ενδιαφέρει να μπει να μιλάμε. Και το fifacoin.com που είναι ο χορηγός των βιντεό μου γενικά, έχει αρκετά φθηνά coins, είναι αξιόπιστα. Κυριολεκτικά, άμα θέλετε να βάλετε να δοκιμάσετε κάρτες, είναι στην περιγραφή. Δεν χάνετε τίποτα εκτός από λεφτά. Αλλά, άμα θέλετε ήδη να βάλετε λεφτά στο game, πιστεύω τα coins είναι η καλύτερη επιλογή. Ακόμα και αν υπάρχει ο κίνδυνος του ban, είναι πάρα πολύ μικρός. Okay, άμα φάτε ban, ναι, είστε απλά άτυχοι. Αλλά πιστεύω είναι καλύτερες πιθανότητες να βάλεις coins από να πας να ανοίξεις ένα pack στο store. Και μπορείς να βάλεις και τον κωδικό DRST για να υποστηρίξουν αγαπημένους YouTuber. Με άλλα λόγια, εμένα, όχι κάποιον άλλον, όχι τον Defanoid, όχι τον GeoHunter. Όχι τον. Δεν ξέρω πώς λέγεται ο άλλος, ο Madney. Όχι τον Καρμπούζι. Okay, δεν ξέρω άλλος. Μέχρι εκεί πάει. Μέχρι εκεί πάει, αυτούς θυμάμαι. Τον Άρη Σίγνα FIFA. Δεν ξέρω καν άμα κάνει ακόμα FIFA. Θυμάμαι πώς έκανε Φόρμουλα 1. Ναι, τώρα εγώ τι κάνω. Κάνω promote άλλα άτομα. Τέλος πάντων. Αυτό το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Όπως είπα, καλή ανάσταση και όλα αυτά. Ελπίζω να περνάτε καλά στις γιορτές. Γιατί εγώ δεν περνάω επειδή δεν έχω φίλους. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.